Εμεί τώρα, κυρίε και κύριοι, καλωσορίζουμε εδώ στο πλατό τη Ναυτεμπορική τον Νικόλαο Φαραντούρη. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρίσκω. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είπα και στην αρχή ότι είστε σύμβουλο Ευρωπαϊκή Πολιτική του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, αλλά ότι εμεί εδώ σα έχουμε καλέσει σήμερα ω καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου τη Ενέργεια για να μιλήσουμε για ζητήματα ευρωπαϊκά εν και των ευρωεκλογών. Όμω, επειδή κατά την άποψή μου συνδέεται με ευρωπαϊκά ζητήματα και συνδέεται και με τις ευρωεκλογέ και έχετε κάνει κάποιες δηλώσεις σήμερα. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσουμε αυτή την συνέντευξη Ευχαρίσεις. με το ζήτημα που έχει προκύψει με την κυρία Σημακοπούλου, την Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και ε, τα μαζικά μηνύματα που φαίνεται να έχουν σταλεί εκ μέρους της σε αποδήμους αλλά και την έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τα email η οποία ξεκίνησε και το ότι ζητάτε να παραιτηθεί. Θα πιέσουμε την αρχή. Από την αρχή. Ε, η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων είναι μια αυστηρή νομοθεσία, η οποία ουσιαστικά έρχεται να προστατεύσει τον πυρήνα της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου, του ατόμου, του προσώπου, την ιδιωτικότητά του. Υπάρχει αυστηρή νομοθεσία η οποία έχει θεσπιστεί έφνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ο Ευρωπαίος νομοθέτης, οι Ευρωβουλευτές έχουν θεσπίσει αυστηρότατη νομοθεσία για την προστασία αυτής της ιδιωτικότητα, της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Εδώ λοιπόν γύρεται ένα ζήτημα παραβίαση τη νομοθεσία, τη ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και άλλων άλλων ενόμων τάξεων, θα τα δούμε στη σειρά, και μάλιστα από ανθρώπου οι οποίοι ήταν οι νομοθέτε αυτή τη νομοθεσία. Δεν είναι δηλαδή παραβίαση τη νομοθεσία από κάποια εταιρεία από κάποιον πολιτευτή μιας περιφέρειας κάποιου χωριού κάποιας χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, από έναν υποψήφιο δήμαρχο, είναι παραβίαση της νομοθεσίας από τον ίδιο τον νομοθέτη που τη θέσπισε. Φέρεται τουλάχιστον. Έτσι. Και όπως όλα δείχνουν υπάρχει καραμπινάτη περίπτωση παραβίασης. Τώρα, από εκεί και πέρα. Επειδή ούτε... όμως είπατε το φαίνεται, θα... φέρετε. Θα σα πω, θα σα απαντήσω, θα σας απαντήσω. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία κάνουν μπαμ, όπω λέμε στην καθομιλουμένη. Το βασικό είναι ότι υπήρξαν παραλήπτες, οι οποίοι είναι ομογενείς, ανήκουν στη Διασπορά ή έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στις εκλογές με επιστολική ψήφο και έλαβαν ένα τέτοιο μήνυμα προωθητικό, διαφημιστικό, προεκλογικό από τη συγκεκριμένη Ευρωβουλευτήνα. Και μάλιστα στις καταγγελίες... Αναφέρεται ότι υπήρχε και ένας περίεργος χρονισμός, δηλαδή... ταυτοχρονισμός, ότι δηλαδή με το που υπέβαλαν ε, στην πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο το σχετικό αίτημα, του ήρθε η ενημέρωση εντό εισαγωγικών ε, και η προεκλογική ε, ενημέρωση και το προεκλογικό μήνυμα. Άρα λοιπόν εδώ όλα αυτά παραπέμπουν, δεν μπορεί να είναι τυχαία και αυτά αφορούν ανθρώπους που είναι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης από την Ολλανδία και τις Βρυξέλλες μέχρι την Αμερική και δεν ξέρω εγώ που άλλο. Σας ρωτήσω. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι χιλιάδες πρόσωπα ναι. και φέρεται με κάποιο τρόπο ότι υπάρχει κάποιο μηχανισμός που ενημερώνει για το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι έσπεψαν να δηλώσουν ότι θα συμμετάσχουν στις εκλογές εξ αποστάσεως. Τώρα. Όλα αυτά είναι προς διερεύνηση. Εγώ βλέπω τα αντικειμενικά δεδομένα και βλέπω και εγώ και όλοι οι κοινή γνώμη και εκτός συνόρων και αυτό είναι το ε, αν θέλετε το λυπηρό ότι στις Βρυξέλλες και σήμερα και χθες ε, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα τα οποία δείχνουν προς την πλευρά ε, του κυβέρνητος κόμματος και της κυβέρνησης. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η παραβίαση αυτή τη νομοθεσία απασχολεί περισσότερε ένωμε τάξει. Δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη, δηλαδή του κανονισμού και τι οδηγίε που προστατεύουν με μεγάλη αυστηρότητα τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα του προσώπου. Αφορά και την νομοθεσία του Συμβουλίου τη Ευρώπη, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αφορά την νομοθεσία επιμέρου κρατών μελών τη Ελλάδο, τη Ολλανδία, των Ηνωμένων Πολιτειών, που και εκεί υπάρχουν κανόνε αυστηροί για τα προσωπικά δεδομένα δεδομένου ότι οι παραλήπτε ήσαν και κάτοικοι ξένων χωρών, τρίτων χωρών και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχει μια πολυεπίπεδη παραβίαση προσωπικών δεδομένων και μάλιστα φέρετε ότι όλο αυτό συντονίζεται από νομοθέτη που υποτίθεται ότι θέσπισε αυτήν την νομοθεσία. Τώρα, αυτά τα στοιχεία. Μισό λεπτά, μισό νομίζω βρίσκουν ε, έναν άνθρωπο που βγηκαν αυτα τα στοιχεια πριν παμε στο αποπουλιο τα στοιχεια γιατι ολα οσα λετε νομιζω βρισκουν εναν ανθρωπο που σκεφτεται με την κοινή ε, λογική, τον βρίσκουν σύμφωνο. Όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να δώσει και τα πορίσματά της η αρχή της προστασίας των δεδομένων και να... Ε... Μπορούμε να επιφυλάξουμε το τεκμήριο τη αθότητα για την κυρία Σμακοπούλου μέχρι το πόρισμα. Κανεί δεν το αμφισβήτησε το τεκμήριο τη αθότητα. Λέω, θα σα απαντήσω. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν. Η παρέτηση μπορεί να αφορά και άλλου ανθρώπου. Μπορεί να αφορά. Εσεί την... είπατε για την κυρία Σμακοπούλου. Ναι, εγώ, εγώ είπα. Θα σα σας πω. Η δήλωσή μου ήταν ότι σε αυτέ τι περιπτώσει τη ευθεία εμπλοκή ανθρώπων με τέτοιου είδου παραβίαση τη νομοθεσία, είτε από την πλευρά του νομοθέτη, κυρία Σμακοπούλου, είτε από την πλευρά κάποιου Υπουργείου. Έτσι, ο επικεφαλής ή επικεφαλής υπουργό, ε, σοβαρό ζήτημα. Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να έχουν βγει από δύο πλευρές, από δύο πλατφόρμες, από δύο αρχές. Είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή τα προσωπικά στοιχεία, τα προσωπικά στοιχεία των εκλογέων, είτε από την ανεξάρτητη αρχή ε, Δημοσίου δημοσίων εσόδων, μέσω του Taxis.net. Δηλαδή τα προσωπικά στοιχεία, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων φορολογουμένων. Είτε στη μία περίπτωση, αυτές είναι οι δύο πλατφόρμες που κρατούν βάσεις δεδομένων για τα στοιχεία με email, ονοματεπώνυμο, που εγκαταβεί, που ζει, που κατοικεί ο παραλήπτης. Το Υπουργείο Ιστορικών έχει αρνηθεί ότι έχει δώσει email. Δεν μου λέει κάτι, κάτι αυτό. Και που δεν έχει αρνηθεί γιατί το πιστεύετε. Εγώ δεν το πιστεύω θα μπει η δικαιοσύνη. κάποια αντίρρηση. Πολλά έχουν. Να δώσει τα Εντάξει, παράτηση. έχει μπει η αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων. Λέω λοιπόν ότι σε τέτοιε περιπτώσει καραμπινά τη παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Τώρα, ακριβώ ποιο, πού, πότε και με ποιο τρόπο και με ποιο μηχανισμό, εννοείται ότι θα το βρει η δικαιοσύνη. Πάντα σε αυτέ τι περιπτώσει υπάρχει και μια αξιοπρεπή επιλογή αυτή τη παρετήσεω. Αυτό είπα και ο νόνοι το. Για να διευκολύνουμε τη δικαιοσύνη. Διότι προσέξτε, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με κάποια διαφημιστική εταιρεία που βρήκε email και τα έστειλε σε χιλιάδε παραλήπτε. Και αυτό παραβίαση τη εθνική νομοθεσία και τη ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι. Δεν έχει να κάνει με κάποιο πολιτευτή που βρήκε στοιχεία και τα απέστειλε σε χιλιάδε παραλήπτες για να εκλεγεί σε κάποιο Δήμο, σε κάποια κοινότητα ή σε κάποια περιφέρεια τη χώρα. Έχει να κάνει με τον ίδιο τον νομοθέτη που τη θέσπισε αυτή την νομοθεσία. Και μάλιστα, όχι μόνο που τη θέσπισε αυτή την νομοθεσία, που συνεργάστηκε με εθνικέ αρχέ, γιατί δεν μπορεί να έχουν έρθει από πουθενά αλλού αυτά τα στοιχεία. Συνεργάστηκε, είναι προφανέ ότι υπήρξε η συνεργασία ή για να το πω διαφορετικά, η διαρροή από κάποια εθνική ελληνική αρχή. Όλα αυτά είπα. Σήμερα συζητούσα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ε, και έκανα και σχετικές αναρτήσεις στο Facebook και το, ε, στο Twitter, στο X. Παραπέμπουν σε λογικές Cambridge Analytica. Τις θυμάστε. Η Cambridge Analytica για τους τηλεθέτες μας ήταν η εταιρεία... Αν δεν κάνω λάθος, το σκάνδαλο, 2020. Ήταν, στις, ήταν και στις Βρετανικές εκλογές για το Brexit, ήταν στο δημοψήφισμα, ήταν και στις εκλογές για Trump. Mm. Η Cambridge Analytica συνέλεγε προσωπικά δεδομένα εκλογέων πολιτών, εκλογικού σώματος, αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, διαμόρφωνε ένα πλέγμα χειραγώγησης της κοινή γνώμης. Εδώ έχουμε προσωπικά δεδομένα Ελλήνων πολιτών που θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Και λέω εγώ το εξή. εάν με τόση ευκολία διαμοιράζονται τα προσωπικά δεδομένα από εδώ και από εκεί, εάν με τόση ευκολία, όχι μόνο τα email, αλλά ο τόπος, εγκατάστασης. Η γειτονιά που μένει σε φτωχή ή ακριβή γειτονιά. Ο χρόνος που μένει στο εξωτερικό, ο παραλήπτης. Το φίλο, η ηλικία, η οικονομική κατάσταση, το προσωπικό email που παραπέμπει ενδεχομένως και στο εργασιακό του περιβάλλον. Αντιλαμβάνεστε τι πληθώρα προσωπικών δεδομένων, πέρα από ένα απλό email ή μια απλή διεύθυνση, συλλέγονται, μπορούν να τύχουν επεξεργασίας και ενδεχομένως χειραγώγησης. Αυτό για μας είναι κρίσιμο. Και βεβαίως, όταν συζητήθηκε το ζήτημα στην Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και στην Ολομέλεια για την επιστολική ψήφο, προσέξτε τώρα πώ συνδέονται όλα αυτά. Αυτά δεν είναι θεωρίες συνωμοσία. ούτε αστροφολογία, ούτε αντιπολιτευτική ε, έξαρση. Ε, είναι πραγματικά δεδομένα. Είχαμε πει το εξής. Ναι στην επιστολική ψήφο, με τις επιφυλάξεις μας, ε, με τα εχέγγυα που ζητούσαμε. Θυμάστε, ζητούσαμε χέγκια για την αξιωματική εξωματική αντιπολίτευση, αντιπολίτευση ε, προστασία, της μυστικότητας, της καθολικότητας, όλα αυτά. Φαίνεται ότι ανοίγει η αυλαία των ευρωεκλογών με ευθεία παραβίαση αυτών των οποίων ήδη ισχύουν και προφανώς με καταχαράκωση του κύρους αυτών των, εκλογών που έρχονται με την επιστολική ψήφο. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Τώρα, αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα ζητήματα που θα πρέπει να απασχολήσουν και τις, τους πολιτικούς σχηματισμούς εν ώψη των ευρωεκλογών, τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας. Πέραν εννοώ των προφανών ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, την πράσινη, την ψηφιακή μετάβαση ή άλλα. Κοιτάξτε. Υπάρχουν δικλείδε ασφαλεία και πρέπει να υπάρχουν και ελπίζω να υπάρξουν και να υπάρξουν αυστηρότερε. Υπάρχουν δικλείδε ασφαλεία. Το ζήτημα τη κυβερνοασφάλεια ε, που θέτεται ευρύτερα αφορά ε, την προστασία των βάσεων δεδομένων αλλά και μια διαδικασία. Να μην πέσουν τα συστήματα την ώρα που γίνονται εκλογέ, να μην γίνει διαρροή δεδομένων, να μην γίνει νοθεία, να. αλλά να μην γίνει και χειραγώγηση. Όλα αυτά εμπίπτουν στη σφαίρα αυτού που αναφέρεται. Εδώ εμεί επισημαίνουμε κάτι το οποίο είδε το φω τη δημοσιότητα. Δεν είναι από την κούτρα μα, δεν είναι από το κεφάλι μα, δεν το βγάλαμε από την κοιλιά μα. Υπήρξαν καταγγελίε. Υπήρξαν καταγγελίε είτε συμπολιτών μα, είτε εκλογέων, ε, ανθρώπων, παραληπτών, Ελλήνων, που θα συμμετάσχουν στι προσεχείς εκλογέ, οι οποίοι έγιναν παραλήπτε ενό προεκλογικού προωθητικού email προσωπικού χαρακτήρα, προεκλογικού, προθετικού, προσωπικού email από έναν νομοθέτη που έχει θεσπίσει αυτή την αυστηρή νομοθεσία που απαγορεύει τέτοιου είδους διαδικασίες προεκλογικά, όχι σε ανύποπτο χρονικό διάστημα και με έναν χρονισμό που δεν μπορεί να είναι ούτε συγκυριακό ούτε τυχαίο. Δηλαδή τη στιγμή που υπέβαλαν την αίτηση για να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδου διαδικασίε. Η κυρία Σιμακοπούλου, την οποία κατά τα άλλα συμπαθώ και την τιμώ, ε, έκανα μια δήλωση λέγοντας ότι όλα αυτά τα συνέλεξα σπυρί-σπυρί, email-email, κατά τη διάρκεια της θητείας μου και της ε, πολιτικής μου διαδρομής. Δεν μπορεί να πείσει εύκολα όλη αυτή η ιστορία. Και δεν μπορεί να πείσει διότι έχουμε καταγγελίες ανθρώπων που ουδέμια σχέση είχαν είτε με τον πολιτικό χώρο, είτε με την ναι, ίδια την είναι κυρία είναι Συμμακού. Είναι γνωστά αυτά. Αφήσατε προηγουμένως, αν κατάλαβα καλά, και εχμές... Για άλλα πρόσωπα πέραν της κυρίας Σα που έχουν να κάνουν με επικεφαλής υπουργείων. Με συγχωρείτε, ε, όλα δείχνουν ότι. Επαναλαμβάνω. Ε, αυτό που κατανοούμε είναι ότι τέτοιε βάσει δεδομένων δεν τηρούνται γενικώ και αορίστω. Δεν έχουμε ο καθένα στο σπίτι μας, ούτε η κάθε αρχή, ούτε ο κάθε φορέα, ούτε είναι διασκορπισμένα στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα είτε είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών και αφορούν εκλογική διαδικασία, είτε είναι στι αρχέ, ε, τις τι οικονομικέ αρχέ τη χώρα. Αν χώρας. αρέσει στην Υπουργό Εσωτερικών. Νομίζω ότι πρέπει να βγει να δηλώσει η Υπουργό Εσωτερικών τι συμβαίνει. Το τι βγαίνει κάποιο εκπρόσωπο του Υπουργείου και λέει ότι διαψεύδω, δεν δώσαμε ποτέ. Ε, okay, εντάξει. Τέτοιε διαβεβαίωσει ακούσαμε και σε άλλε πολύκροκτε και εξαιρετικά θλιβερέ υποθέσει πρόσφατε. Και βλέπουμε ότι τελικά η ζωή. Βγάζει στην επιφάνεια πράγματα που είναι οδυνηρά για αυτού που έσπευσαν να διαψεύσουν. Δεν θέλω να επεκταθώ, αναφέρομαι στην υπόθεση των τεμπών, αλλά μην μπούμε σε αυτό το πράγμα. Ναι, να μην Δεν γιατί. θέλω να μπούμε. Εδώ μιλάμε για κάτι τελείω διαφορετικό. Δεν έχουμε απώλειε ζωή, έχουμε όμω απώλεια εμπιστοσύνη. Έχουμε απώλεια εμπιστοσύνη στου θεσμού, ανοίγει η αυλαία των ευρωεκλογών με παραβίαση του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου. Έχουμε πάρα πολύ νοπή τη συζήτηση ε, και τη μετεπιτάσεω. Ε, απέτηση από σύσσωμη την αντιπολίτευση προεξάρχουσα τη αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή Προοδευτική Συμμαχία, για εχέγγυα και δικλείδε ασφαλείας στη διαδικασία τη επιστολική ψήφου. Και φαίνεται ότι πλην ακόμα στεγνώσει το σάλιο στα χείλη μα, όσων ζητούσαμε περισσότερα εχέγγυα και δικλείδε ασφαλεία, αυτά έχουν παραβιαστεί κατάφορα. Τώρα, επειδή μένουν. Δύο λεπτά στην κυριολεξία μέχρι το τέλο τη εκπομπή. Για την τιμή των όπλων, γιατί είναι και μια α, εκπομπή που συγκεντρώνεται κυρίω στα ζητήματα των διεθνών εξελίξεων, Έτσι. και θέλω να κάνουμε μία έστω ελάχιστη αναφορά στι επερχόμενε ευρωεκλογέ. Mm -hmm. Και στο ποια είναι κατά τη γνώμη σα τα μεγάλα στοιχήματα από αυτή την εκλογική πολιτική διαδικασία. Σε τρία επίπεδα, εγώ θα τα έλεγα. Ε, και θα προσπαθήσω να σα μιλήσω λιγότερο σαν καθηγητή του Ευρωπαϊκού Δικαίου και περισσότερο σαν ενεργό πολίτη. Που θα είμαι και στην πρώτη γραμμή των ευρωεκλογών. Είτε ο σύμβουλο ευρωπαϊκή πολιτική, έχω ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον μου και συμμετέχω στι προκληματικέ διαδικασίε για την κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου μα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε ξανά και, ε, ε, ξανά. Ξανά, και ξανά μέχρι την 9η Ιουνίου. Σε τρία επίπεδα είναι κρίσιμα Και σε ένα λεπτό, αντιστοιχώ. Σε τρία επίπεδα. Σε εθνικό, δηλαδή καταγραφή των πολιτικών δυνάμεων, αλλά αυτό ενδεχομένω δεν είναι το πιο σημαντικό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τεράστιες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ζούμε περίοδο που προσυδειάζει στο Μεσοπόλεμο, αύξηση της μισαλλοδοξίας και της ακροδεξιάς και σε διεθνές επίπεδο επίκυνται και οι αμερικανικές εκλογές. Σας άκουγα πριν στα πλούσια ρεπορτάζ σας να αναφέρεστε σε αυτά. Θα σας έλεγα ότι η Ευρώπη πρέπει να απογαλακτιστεί ω ως κολαούζος της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια ενδεχόμενη άνοδος Τραμπ στην εξουσία ξανά θα σήμαινε την πλήρη ε, ε, απομάκρυνση της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών ε, από το θέατρο εξελίξεων ε, της Ευρώπης και τη μετάθεση του ενδιαφέροντος στην Ασία. Νομίζω ότι και σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ κρίσιμο αυτοί που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα, την κοινωνία και τις περιφέρειες ε, να διεκδικούν για λογαριασμό της χώρας, της κοινωνίας και των περιφερειών με γνώση και πολιτική βούληση, να γνωρίζουν τα θέματα και κυρίως να έχουν ένα στόχο να φέρουν την κοινωνία πιο κοντά στην Ευρώπη και την Ευρώπη πιο κοντά στην κοινωνία και yes. βασικά να επιλύουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Πρόκειται για την κοινή αγροτική πολιτική, για την ακρίβεια, την ενέργεια, τι χρηματοδοτήσει, να πιάσουν τόπο όλα τα λεφτά και ούτω καθεξής... Η Ευρώπη πρέπει να έχει στη βαρύ παρουσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ένα διακοσμητικό όργανο, είναι το βασικό νομοθετικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτιάχνει του ευρωπαϊκού νόμου, είναι κρίσιμο για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνέ επίπεδο η Ευρώπη να πάψει να είναι ένα οικονομικό γίγαντα και πολιτικό νάνο, να απογαλακτιστεί ε, από τι Ηνωμένε Πολιτείε, διατηρώντα ενδεχομένω την εταιρική σχέση, αλλά διαμορφώνοντα τι συνθήκε για μια αυτόνομη κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Κύριε Φαραντούρη, σα ευχαριστώ πάρα Εγώ σας ευχαριστώ. πολύ. Βάζουμε μόνο άνω τελεία και ανανεώνουμε και την Πάντα τελεία για την επόμενη Πάντα βάζουμε άνω τελεία γιατί οι συζητήσει μαζί σα είναι απολαυστικέ και Σα ευχαριστώ, και... ευχαριστώ πάρα καλά. πολύ, καλή συνέχεια.